τρει πρόβλημα. Του έχουν ανοίξει. Τους έχουν ανοίξει. Έχουν ανοιχτεί ήδη. Δηλαδή. Θα του ανοίξουν όλου. Κοιτάξτε. Δεν με αφορά η υπόθεση. Α κάνω ό,τι θέλουν. Υπάρχει ένα ζήτημα. σε θα... έχετε κάτι να ανησυχείτε. Σα ανησυχεί κάτι. αυτό λέω. Α ανοίξουν ό,τι θέλουν. Ο καθαρό ουρανό αστραπές λέει δεν φοβάται. Α κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν με αφορά. Mm -hmm. Να προσέξουν κάτι όμω. Ότι η δημοκρατία έχει απαντήσει. Όλα αυτά θα του βγούνε μπούμεραγκ. Σκοπεύετε να προσφύγετε λοιπόν στη δικαιοσύνη Εγώ για αυτά, Θα κάνετε κάτι θα... άλλο, Κάποια Εγώ κίνηση? είμαι ένα πολίτη ο οποίο σέβεται τον νόμο. Σέβομαι τον νόμο, υπηρέτησα, και υπηρετ... υπηρέτησα τον νόμο και τον υπηρετώ τον νόμο και θα τον υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, παιχνίδια από δικαστικού λειτουργού οι οποίοι αντί να ασχοληθούν με σοβαρά ζητήματα. Με σοβαρά ζητήματα. Με υπαρκτέ απάτε που γίνονται σε βάρο του ελληνικού λαού και σε βάρο του δημοσίου και ασχολούνται με καφενιακού τύπου ζητήματα mm -hmm. είναι βέβαιο ότι θα έχουν απάντηση. Η κυβέρνηση μπορεί να έχει σχέση με αυτά. Εγώ δεν ξέρω ποιο έχει σχέση. Ούτε θέλω να μπω σε θεωρίε συνωμοσία. Είπατε όμω για δικαστικού. Προσέξτε. Μπορεί να διακινούνται από δικαστικού αυτέ τι ιστορίε. Μόνο. Ένα είναι βέβαιο σε ό,τι αφορά το πολιτικό ζήτημα. Λέω. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση αυτή με τους δύο συγκεκριμένους εταίρους, προφανώς, δίνουν κουράγιο στους ΑΝΕΛ και τους λένε «Μείνετε, όλο και κάτι θα γίνει και όλο και θα βάλουμε κάποιο φυλακή». Mm -hmm. Το δόγμα πολλά και λοιπόν, δηλαδή. Δεν πάει αυτή mm -hmm. η υπόθεση έτσι. Αντί Λύπανε. να ανοίγουν λογαριασμούς, λογαριασμούς με καθενιακού τύπου επιχειρήματα, <κυρ> καλά θα κάνουν να ανοίξουν οι λογαριασμούς, να έρθει κανένα φράγκο στην Ελλάδα, Λείπατε πριν να γίνει από λίγο, επένδυση. κύριε ίδιο mm. ότι εδώ και καιρό ε, βλέπετε μία προσπάθεια στοχοποίησης του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σιμήτη. Mm. Στοχοποίηση για να συμβεί τι. Κοιτάξτε, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Και να σας πω το εξή: Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την αγορά του αιώνα, πέρασαν πολλά mm. χρόνια, τότε που θωρακίστηκε η Ελλάδα, πέρασαν πολλά χρόνια προκειμένου να αποδειχθεί ότι αυτή η ενέργεια τότε ήταν σωτήρια για τη χώρα και την ακολούθησαν και την υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις. Όταν μετά το 1996 η χώρα βρέθηκε στο χείλος του πολέμου, τότε ο Κώστας Σιμίτης έκανε το καθήκον του. Αν υπάρχουν ζητήματα στην εκτέλεση των συμβάσεων τα οποία παραβιάζουν τους νόμους, υπάρχουν Προμήθειες. Υπάρχουν παράνομε ενέργειε, αυτά είναι η δουλειά τη δικαιοσύνη να τα βρει. Εσά δεν σα αφορά λέτε, λοιπόν το θέμα αυτό πάντω. Σε καμία περίπτωση. Αυτό επαναλαμβάνω. Είπατε καθαρό ουρανό, σα τραπέζι να φοβάστε. Όχι μόνο αυτό. Επαναλαμβάνω. Του λογαριασμού κάποιος... σα του έχουν ανοίξει, το είπατε, ισχύει αυτό, ή, θελε, ή δεν ισχύει αν του ανοίξουν. Του ανοίξει. Του έχουν ανοίξει. έχουν ανοίξει. Έχουν ανοίξει. Και να ανοίξουν όσου θέλουν. Mm -hmm. Αλλά πρέπει να ασχοληθούν και να ανοίξουν όλου του λογαριασμού εκείνων. Και εκείνων των υποθέσεων οι οποίε βοούν και οι οποίε είναι μεγάλε απάτε σε, σε βάρο του ελληνικού δημοσίου. Νύν υποθέσει. Νύν υποθέσει και, και κάνουν πω δεν βλέπουν που και δεν ακούνε. Ποιο κύριε Στρίφκο, λοιπόν, Θα έρθει η ώρα, γι' αυτό σα είπα. Θα γίνει μπούμεραγκ όλη αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Να πάρουμε ένα μάλιστα, σχόλιο, μάλιστα. παρακαλώ πολύ, κύριε Σταμάτη. Κοιτάξτε.